Άντε πάμε να δούμε τα games. Λοιπόν, Μάικες, θα κάνω in-depth ανάλυση, αν και τα games δεν ήταν τρομακτικά από άποψη στρατηγικής. Τα games ήταν απλά ότι ανόρθωση του στόμπαρε. Δεν είχε... δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις in-depth ανάλυση σε game που δεν έχει τρομερή στρατηγική από πίσω. Η Γουλότσου έχθες δεν έπαιξε πολύ, δεν ξέρω γιατί, τι έπαθε, αλλά... Κοίτα, τα drafts γενικά και από τις δύο ομάδες ήταν καλά. Εδώ ας πούμε αυτό που με προβληματίζει, κοίτα να δεις τώρα. Εδώ είναι η WKL Gaming, αν θα μπορέσουν... Το draft της ανόρθωσης ενώ μου αρέσει πολύ, έχει ένα μειονέκτημα ότι έχει πάρα πολύ ability. Πάρα πολύ. Έχει τετραπλό ability και έχει και πάρα πολύ crowd control effect. Που σημαίνει ότι ένα Mercury κάνει πολύ negate effects. Κάνει πολύ value έχει το Mercury εδώ. Εν τω μεταξύ, ναι, οκ. Το φοβήθηκα αυτό για την ανόρθωση. Λέω δύσκολα είναι, αλλά το έβγαλαν πολύ καλά το game. Επίσης έχω πει πολλές φορές, όταν η ανόρθωση έχει τον Ντόμι στο mid και πηγαίνει full heavy AP, είναι θέμα αυτό ρε φίλε, αν και χθες δεν έπαιξε ρόλο, αλλά στο μυαλό μου υπήρχε θέμα, δεν ξέρω, κάπως μαγικά το έβγαλα. Έπαιξε και πολύ καλά ο Golden Torch, γιατί ουσιαστικά όταν πας full AP, αυτός που θα λάμψει είναι το AD Carrysho. Και ο Golden Torch χθες έκανε 4 games up, uber clean, υπερβολικά clean 4 games ο Golden Torch. By the way, έχω να πω ότι ο iLevy ίσως είναι το καλύτερο support που έχει περάσει ποτέ, ποτέ όμως από τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν... Ο iLevy... δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ο iLevy... Όχι, άκυρο, κάτι ήθελα να πω, αλλά δεν ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο game. Εντάξει, ο Νάρ πιέζει στην αρχή τη Σιβάνα. Πόπι βίες Λίλια, εννοείται ότι η Λίλια κάνει outscale, εννοείται αυτό, αλλά η Πόπι έχει το ulti που... Το Πόπι το παίζουν πάρα πολύ, ο Peanut. Ο Peanut από του Gen G, ο οποίος νομίζω είναι και πρώτη στην Κορέα αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη, η δεύτερη, δεν είμαι σίγουρος. Είναι από τους πρώτους που σπαμάρει Πόπι. Μέχρι και σήμερα παίζει πάρα πολύ. Όχι, τι skin είναι αυτό στο να μου. Among Us skin, πρώτη φορά το βλέπω. Μαλάκα, τι skin είναι αυτό στο να μου, what the fuck. Από πότε αμού μου έχει Among Us skin. Το lane του Άντζη μέχρι να πάρει λίγο λέξη και να είναι λίγο πιο επιθετικός. Το Poppy, η μαγιά που κάνουν τι είναι ρε παιδί μου, εντάξει οκ, δεν είναι κάτι περίπλοκο, ότι πας στο objective, ξεκινάς στο δράκο και όταν έρθουν οι άλλοι, κάνεις ulti και διώχνεις όσους πιο πολλούς και έναν αν διώξεις, το teamfight είναι αυτόματα 5-4, οπότε θεωρητικά κερδίζεις. Η Wulujo αυτό δεν κατάφερε να το κάνει πράξη. Το Corki vs Silas, ok, εντάξει. Το Jinx, ok, scale area, ας πούμε, και τα λοιπά, εντάξει, κλασικά. Αν έπαιζα Σιβάνα, ναι ρε, γιατί να μην το έπαιζα, δε. Πανεύκολο pick είναι και πολύ χαλαρό pick, δεν είναι από τα champions που δεν το κάνουν gank. Δεν έχει πίεση, δεν έχει mana, δεν έχει... Ίσως το πιο εύκολο... Το πιο εύκολο τσάμπιο στο Gamebase να είναι η Σιβάνα, by far, δεν ξέρω. Είναι... δεν είναι κάτι. Ο Icebreaker εδώ μεταξύ το έπαιξε ωραία χθες, φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω η Γουλουτζού πως φάνε τέτοιο στόμ. Είναι πολύ καλύτερη από αυτό που δείξανε χθες. Δεν ξέρω, έχουν θέματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Στράγγλαραν χθες, ήταν ανάδρομος Ερμής. Δεν το περίμενα να παίξουν τόσο μυστήρια. Για κάποιο λόγο το έχω σίγουρο το 3-1 από Γουλούτζο. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλά, απ' την άλλη και η ανόρθωση έπαιξε τσίτες χθες. Ο Ντόμι εντάξει, εντωμεταξύ νομίζω έκανε πολύ outclass το Βαένα, πιστεύω. Και έφαγε και πίεση ο Ντόμι, έπαιζε. Δες, κλασικός Ντόμι. Κλασικός Ντόμι, τρώει 3 άτομα γκάνκ, θα κάνει ο Λίν για να σκοτώσει. Μαλάκα, κλασικός Ντόμι. Παίρνει free drake εδώ, οκ. Okay. Εντάξει, αλλά, για το outskill τι παίρνει στη Σιβάνα, ρε είναι καθόν και έχει water walking ο Μπρουνές. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν contest. Εδώ κατευθείαν flash από τον iLevy, ο οποίος είναι level 5, δεν έχει ακόμα την ούλη του. Ο Μπρουνές, ο οποίος με το δικό του σφυρί, διώχνει μακριά τον αντιπαλό του, 3 εναντίον 3. Α, να το. Αυτό είναι το πρώτο κλασικό παράδειγμα που παίζουν σωστά το ulti Poppy. Διώχνει τη Σιβάνα και μετά έχουν αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Douglas κινδυνεύει, τον κυνηγάει ο Icebreaker, κατευθείαν σπάει μόνο και μόνο για ένα χιλιάρι. Έχει το κινηφονέλο μαζί με τον Άντις. Το Χέραν τα πάει από
τον, από τους τρεις του WGL Gaming, από τον Icebreaker, ο Ilevi κυνηγάει τον Brunes, θέλει ακόμα λίγο... Και Icebreaker, φίλε, το Smurfare, ας πούμε εδώ πέρα. Είναι κλεισμένος ο Dominant, θα πεθάνει από τον Γουαένα, θα πάρει το revenge kill ο Ilevi, αλλά τώρα ο Γουαένα είναι έτοιμος να πάρει ακόμα ένα kill. Και το Rift Halo το πήρε η Γουλοτζό. Ρε, όταν τον δαυτό, λέω, εντάξει, οκ, GG Γουλοτζό, Triple Kill Core, ξέρω εγώ. Και μετά κάπως μαγικά φάγα ένα άπειρο ξύλο. Προβάδισμα στο λέει. Και ο Icebreaker σωστό build έχει κάνει. Πολύ σωστό. Ο Dabarai πάρει την ulti του. Βέβαια, ο iLev θα μπορεί. Icebreaker αυτός πάρα πολύ low. Και η διαφορά στα goal δεν υπήρχε πριν ένα λεπτό. Τώρα πολλά goal για τον Icebreaker. Ο Βαένα είναι τυχερός παίκτης. Γιατί είναι αυτό. Έχει μείνει λίγο πίσω η ομάδα της ανόρθωσης με, τον... με αυτόν ο οποίος να ηγεί το όλη τη κατάταξη στα goal. Να είναι ο Douglas μόνο. Ο Άντης πολύ πίσω, όπως και ο Ντόμινον μαζί με τον πολύ πίσω. Ο Ντάγκλας κατάφερε να πάρει αυτό το first blood, γι' αυτό είναι σε καλό σημείο στα goal. Αλλά το θέμα για την ανόρθωση εδώ δεν είναι ούτε ο Ντάγκλας ούτε ο Ντόμινον. Είναι ο Golden Toast, ο οποίος είναι πίσω στα CS, είχε μείνει solo bot, αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι σε αυτό το σημείο ο Bananito έχει το tier. Έχει το lost chapter, το mana δεν τελειώνει, αλλά ο Ντόμινον θέλει να πιάσει το Vaena. Κλείνει και την ούλη του Vaena, ο οποίος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι παρά μόνο να σπαμπάρει. Ο Ντόμινον εκεί full ξυλίκια. Δεν τον νοιάζει. Κάτι. Το καταλαβαίνει αυτό ο Douglas διότι βλέπει πολλή ώρα. Κατευθείαν ένα hook από τον iLevy, μία ult από τον iLevy, sleeve από τον Douglas. Έρχεται και το super mega τεθρό. Ένα hook από τον iLevy, μία ult από τον iLevy. Μαλάκα, εδώ τι κακό ulti έπαιξε ο Brunes, λέω. Έρχεται και το super mega τεθρό και το golden toast. Θα απαντήσει εδώ η ομάδα της ανόρθωσης και μπορεί να το πληρώσει πολύ πιο ακριβά. Το πληρώνει με ένα double kill. Εδώ iLevy σμερφάρι κλασικά, οκ. Okay. Εδώ είναι το κλασικό σημείο που απλά βγάζει ένα πολύ δυνατό play ανόρθωση και επανέρχεται ξαφνικά πίσω στο game. Είναι αυτό που δεν σέβεσαι. Όλο αυτό το crowd control μπορεί να βγάλει ο iLevy. Ρε τι είναι θεσκή είναι αυτό στον άμμο μου, πρώτη φορά το βλέπω. Αυτές δεν το παρατήρησα. Είναι τόσο μεγάλο range που πραγματικά κάνουν ό,τι θέλουν. Και μου λένε αυτή τη στιγμή. Εδώ τώρα οι Γουλουτζ έχουν πακέτο και έχει βγει Drake. Αλλά έχουν πεθάνει όλοι. Δεν θυμάμαι τι γίνεται εδώ, κάτσε λίγο. Από τον midlane του WL Gaming, ο Brunes είναι Half-Life, ο Γουαένα δεν έχει πολύ ζωή. Δίνουν free Drake ενώ έχουν πακέτο στον Κόρκε. Εντάξει, το GOP είναι. 2-0 στα Drake, το οποίο αυτό προοικονομεί ότι όντω η ομάδα τη ανόρθωση θα θέλει να παίζει για neutral objectives. Εδώ ο Dominant κινδυνεύει. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει, θα ξεφύγει πολύ πολύ εύκολα με το δικό του dash. Ναι, θα κάνει το package Vaena, τελείωνε έτσι κι αλλιώ. Το είχε πάρει για το Draco που είχαμε πει ότι το timer του Draco με το package είναι πολύ σημαντικό να τα συγχρονίζει. Βέβαια, ο Icebreaker κυνηγάει τον Άντι, νομίζω ότι ο Άντι απλά θέλει να τρέξει εδώ. Ναι, και ίσω θέλει ο Icebreaker απλά να του ξοδέψει την ulti του, δεν θα τα καταφέρει. Το στέλνει εκτό lane, δεν έχει μείνει πίσω. Ναι, η LED είναι παιχταράζερ, φελισχέ. Για μένα είναι το καλύτερο support που έχει περάσει ποτέ από την ελληνική σκηνή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Άλτης εδώ. Δεν θυμάμαι κάποιο support στην Ελλάδα να είναι καλύτερο από το LED. Να ατακάρει, να είναι ενοχλητικό, να έχει το movement speed. Σε αυτό το σημείο ο Icebreaker μπορεί απλά να παίζει για πάντα στο side lane και να αναγκάζει τον Άντης να μην μπορεί να ξεφύγει. Βέβαια, ο Ντόμι θα πιάσει τον Βαένα. Πολύ ωραίο hook, θέλει να πετύχει όλο τα spells για να το σκοτώσει. Το Chex δεν είναι ανοιχτό, οπότε δεν κινδυνεύει για ακόμα μία φορά ο Βαένα. Πολύ έξυπνη κίνηση του να αγοράσει το συγκεκριμένο αντικείμενο και εδώ θα μπορεί και να μπεϊτάρει τον Ντόμι να κάνει το engage διότι. Να το κατα... και... Εντάξει, εδώ η ανόρθωση παίζει απλά για τα Drakes στα χέρια τη. Άμα πάρει δύο Drakes όσο νωρίς, μετά παίζει απλά για τα Drakes. Νάντης, είδαμε ότι έπεσε πάρει πολύ πιο εύκολα. Χέραλ το οποίο θα είναι άψε λίγο. Οπότε ίσως ο Μπανάνας έκανε first pick σέραφι νομίζω. Όχι, Νάρ first pick πρέπει να κάνει. Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Για να πάνε να παίξουν για αυτό το σέραφι είναι απ' την άλλη, εντάξει, οκ, καλό ρε φίλε, αλλά εντάξει. Γίνεται και το reset από τον iLevy και τον Golden Toast. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Golden Toast. Θέλω να δω. Θέλει να πάρει το Χέραλ τελικά. Ναι, ίσως εδώ η ανόρθωση απλά να θέλει να κερδίσει χρόνο για τον Άντις. Ο Dominant όμως δεν βρίσκει τον Bananito. Του πήρε την ulti. Ναι, πήρε την ulti του. Θα κάνει πρώτα ο Bananito τη δικά του την ulti. Δεν θα τη χάσει ο Dominant. Έρχονται 3 εναντίον ενός. Θα πάρουν αυτό το kill. Συγκεκριμένα ο Dominant. Εντάξει, πήρα ένα kill εδώ για Rift. Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Και παίρνουν εδώ. Σου άρεσε support το QB και ο QB ήταν καλός. Αλλά νομίζω ο Levy είναι άλλο level. Εντάξει. Για να πιάσει αυτό το wave. Και τώρα ο Golden Toast πήρε well, πάντα. Το plane, χάσανε βέβαια το Herald η ανόρθωση. Το σημαντικό είναι πώς το αξιοποιήσουν οι WL Gaming. Μπορούν να το ανοίξουν στο mid για να πέσει αυτό το mid tower και έτσι ο Dominant να πρέπει να είναι πολύ πιο πίσω για να κάνει clear τα waves. Οπότε έτσι η WL Gaming να μπορέσει να παίξει για τους επόμενους δράκους. Ή ακόμα καλύτερα μπορούν να το ανοίξουν με κατάλληλο timing για να παίξουν στον τρίτο δράκο του παιχνιδιού. Θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Συνεχίζει ο Golden Toast τώρα μαζί με τον iLevy να βρίσκεται στο top lane. Πέφτουν κάποια pings λογικά για να έλθει η καταστροφή του tower, του πρώτου tower στο παιχνίδι, το οποίο δεν έχει πέσει ακόμα. Παραμένει εκεί και τώρα θα κάνουν το reset. Λογικά θα πάνε στο mid lane και τα δύο ειδικάρε. Είμαστε στο 16ο λεπτό, 17ο. Σε του ο Douglas ηρεμούν τα πνεύματα. Κλασικό χαμό.
καθόλου τα πράγματα. Το Dragon Golden Toast μπορεί να πάρει το bottom lane πάρα πολύ γρήγορα και ο Icebreaker είναι αναγκασμένος να είναι στο mid lane. Οπότε πρέπει ο να και δεν έχει πακέτο εδώ. Να χρησιμοποιήσει αυτό το τυπί που έχει παραπάνω σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. 5 άτομα του WQL Gaming ανοίγει το Herald μόνο και μόνο για να καταστρέψει το mid lane. Εδώ το Herald που βγάζουν στο mid. Νομίζω είναι λίγο cringe, ρε φίλε. Γιατί δεν περιμένεις να βγει το Drake και να βγάλεις το Herald μόνο του στο μήνα να σπάει δύο towers. Για ποιο λόγο βγάζεις το Herald 10 δευτερόλεπτα πριν το Drake, ποια είναι η λογική? Πολύ κακή επιλογή εδώ πέρα, δεν βρίσκω ένα λόγο. Το Herald εδώ ρε το βγάζεις όταν βγει το Drake και το φορσάρεις. Συνεχίζει ο Άντις να κάνει το δικό του split, συνεχίζει να παίρνει τα minions και να βαράει όσο περισσότερα hits μπορεί στο tower, ο Golden Toast, το οποίο εντοπίζει τον Πανανίτο. Εδώ η Γουλουτζού τι κάνει ρε μαλάκα, κάνω κάτι πολύ περίεργα. Η Γουλουτζού ξεκινάει Drake και έχουν πάει δύο άτομα στο mid και ένα στο bot. Τι κάνουν εδώ οι Γουλουτζού, πάρα πολύ περίεργο. Πού να καταλάβω τι κάνουν. Ο Icebreaker πάει χωρίς λόγο στο bot. Ο Nautilus και ο Corki πάνε στο mid και άλλοι ξεκινάνε το Draco. Κλείσει εδώ πέρα, μπορεί να του κλείσουν. Κατευθείαν το Ailevio που θα ξεμίσει το flash του. Θα σκοτώσουν τον Πανανίτη, ο κύριος δεν προλαβαίνει. Πραγματικά τι win trade είναι αυτά που γουλούνται εδώ πέρα. Οκ. Πολύ ακραίο win trade αυτό εδώ. Θέλουν να κλείσουν και τον Γουαένα. Εδώ ο Ailevio ζωνάρει την αντίπαλη ομάδα. Ο Icebreaker, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να γίνει Μέγκαναρ, δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο να γλιτώσει. Θα το αφήσει ο Golden Toast μαζί με τον Άντις. Μόνο και μόνο να τον σπαμάρουν. Λίγο το σκορ γίνεται 4-7. 3 Drake στο 17ο λεπτό κομμάτι για την ομάδα της ανόρθωσης. Πώς αντιδρά τώρα η WL Gaming? 3 και ένας που έχεις ήδη, θα πω. Και ειδικά με ένα Soul, ο Άντις με το που πατάει ulti και W θα τρέχει πάνω στα carries, δεν θα φοβάται τίποτα. Τρίτο Drake τζάμπα. Σε 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Μπορεί. Ένα κακό. Δεν ξέρω, η Γουλουτζού δεν παίζει καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Ενώ στο regular split τη μέρφαρε άπειρα, εδώ τώρα ήρθε και φρίκαρε. Πολύ κακά πράγματα βλέπω. Πολύ κακά. Δεν έχει το teleport, σιγά σιγά πρέπει να γίνει στο πρώτο. Μέχρι στιγμή τον έπαιρνε. Εννοείται πως θα πάει. Εννοείται. Για την ανόρθωση. Είναι ότι ο Άντις ρε φίλε παίρνει το πιο free win στη ζωή του ρε μαλάκα. Πώς μου τη δίνουν αυτά. Εγώ για να έπαιρνα win έπρεπε να έκανα θαύματα και οι άλλοι παίρνουν να πούμε free wins με 0-1-1 στο 20 και 3 drakes. Πολλοί Άντις δεν ξέρω το αντικειμένο. Πώς μου τις πάνε αυτά. Και στο Hourglass ο Douglas και τα κλασικά. Εδώ η ανόρθωση κανονικά πρέπει απλά να παίξει για τον Drake. Με ένα στάνο που έχετε εκεί και ο Blue. Σοβίσει καλύτερα. Ο Άντις πατάει ulti ένα λεπτό πριν το Drake και θα πιαστεί. Θα πιαστεί με ένα στάνο που έχετε εκεί και ο Μπρούνες. Φλασάρι για να πιάσουν τον Golden Toast. Το κύριο λογικά θα αναγκαστεί να κάνει το δικό του flash. Μάλλον δεν χρειάζεται. Συνεχίζει η ομάδα της ανόρθωσης να παίζει επιθετικά. Ο Douglas να πιάσει ένα και δύο sleep. Δεν ξέρω θα το κάνει. Πόσο damage όμως περνάει. Λέβη πιάσει ένα τέτοιο. Έλα ρε τρελέ. Με ulti. Πόπο τι play έκανε και ο Ailevis. Πόπο τι play έκανε, αλλά δεν σκότωσε κανένα. Ο Ντόμιαν ο οποίος θα μπει μέσα στο tower, θα πιάσει δύο άτομα, αλλά φαίνεται να μην είναι καμία ονάτσα να σκοτώσει κάποιον. Μάλλον είναι ο Golden Toast το φλασάρι για να πάρει δύο και τρία kills. Τελικά να πάρει μόνο δύο. Ο Douglas δύο θα πάρει το εδώ. Ένα. Ζει και εγώ ένα. Πού τον μπανάνα σε έπαιξε. Με κακό life ο Douglas εδώ δεν θα μπορέσει να σκοτώσει κανέναν. Δεν έχει σπόρο, θα τον πετάξει τώρα στον Infoneral, ο οποίος απλά θα κάνει το δικό του reset. Έχασα τα λόγια μου, τι κάνει πάλι ο Ailevio σε playoffs. Και τι κάνει ο Icebreaker τώρα που έρχεται με το δικό του teleport. Δεν γίνεται, δεν θυμάμαι. Icebreaker teleport. Και θα πιαστεί ο Icebreaker. Και δεν έχει και το Meganar, ο Άντις δεν έχει τον Drake βέβαια για να τον ακολουθήσει. Ο Icebreaker θέλει να το γυρίσει κάπως. Smite αναγκάζεται. Κάνει προσπάθεια να κάνει εδώ ο Icebreaker. Έχει το δικό του Vaena, τι κάνεις, bro. Να ρωτήσω κάτι. Περιμένετε λίγο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν ήσασταν εδώ ο Corki που παίζεται για το Soul Drake, αυτό εδώ τώρα είναι Soul Drake. Ωραία. Που σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις τσίτες. Είχατε 5-0. Είχατε Corki Package και Teleport Moves with Buff. Και ήσασταν έτσι. Πού θα κάνατε ulti? Εδώ πού θα πατούσατε το ulti? Για πείτε μου λίγο. Πού θα πατήσατε το ulti? Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο που δεν θα πατούσε ulti πάνω στη Λίλια. Γιατί? Γιατί πρώτον σκοτώνεις one shot τη Λίλια και δεύτερον παίζεις ulti πάνω στον Icebreaker που παίρνει ulti, δηλαδή θα αντέξει λίγο ακόμη, και το ulti του Corki κάνει άπειρο damage, το ξέρουμε όλοι. Κάνει χαζό damage, έτσι, κάνει ηλίθιο damage. Δηλαδή εδώ αν έπαιζε ulti στη Λίλια, εκτός ότι θα τη σκότωνε πρώτη, θα άνοιγε χαλάκι εδώ. Θα μπέιταρε και τον Άντις και τον Ντόμι. Γιατί ο Άντις και ο Ντόμι έχουν φάει εδώ τον Elvision πάνω στον Icebreaker, ο οποίος έχει αρκετό magic resist, δεν θα πεθάνει εύκολα.
Βασικά, δεν ξέρω. Αυτό το package εδώ κάνει solo defeat το game. No joke τώρα. Είναι solo defeat το πακέτο αυτό. Solo defeat, αυτό το πακέτο εδώ. Αυτό το πακέτο είναι solo defeat. Δεν το είχα δει αυτό, δεν το είχα δει live αυτό. Και εδώ νομίζω ότι τα πράγματα χωλένουνε. Όχι! Ο Icebreaker θα γυρίσει. Αναγκάζει τον Dominant να κάνει το Hourglass του. Θα ζήσει. Ποιος θα ζήσει? Ο Dominant, ο οποίος θα εξουδετερώσει τον Icebreaker τελικά. Shutdown όμως από τον Γουαένα πάνω στο mid lane της ομάδας της ανόρθωσης. Και τώρα έχουμε 4 εναντίον 4. Ο Άντις έχει ulti εδώ και ο iLevy κάνει για άλλη μια φορά το engage. Και θέλει να πιάσει τον Παρανίτο. Ο Άντις τον στέλνει πίσω. Ο Παρανίτο δεν έχει δικά του την ulti. Ο Infernal είναι μόνος του και θα πεθάνει. Συνεχίζει τον Golden Toss να κυνηγάει. Θέλει τα reset. Θέλει να γίνει και δεξάτη. Δεν αφλάσει από τον Brunes για να πιάσει τον Golden Toss. Το περάνε πάρα πολύ τάμα. Ω μαλάκα, τι σκότωσε εδώ. Είναι η μοναδική ζωντανή. Ο Μπρουνές καλά, ο Μπρουνές παίζει σε άλλο game εδώ μεταξύ. Ο Μπρουνές παίζει πραγματικά σε άλλο game. Ο Άντις μαζί με τον Ντάκλας κάνουν το ξεκαθάρισμα του αιώνα. Θα σκοτώσουν και τον Μπρουνές. Double kick και τον πλένει της ανόρθωσης. Μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο Βαένα να έχει πάρει τόσα άπειρα kills από εδώ και από εκεί και να παίζει έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας πα. Δεν είναι. Πραγματικά αυτό εδώ είναι για. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω. Είναι άπειρα περίεργο. Ο Μπρουνές θα στείλει μακτή και ένα πολύ ωραίο. Σκεδό, ο iLevy, flash. Ούλτι σε 4 άτομα και δεν υπάρχει κανείς κοντά. Δεν υπάρχει κανένας κοντά από την άποψη. Αν υπήρχε και ένα άτομο να βάλει. Παίρνει 2 kills, αλλά μπαίνει πάρα πολύ βαθιά. Το tower δεν έχει κάνει reset και απλά ο Golden Dose τέχει με 2 towers. Γίνονται τα reset. Κάτσε να πάρω και από μια ανάσα. Γίνονται εδώ τα απαραίτητα reset. Ο Ντάγκλος προσπαθεί να το κόψει εδώ. Αυτό είναι ατυχές. Ατυχές. Όπα, αλλά έχουμε και fight από το γνωστό mid. Συνεχίζει ο Άντις να γίνεται δράκος και να σπαμάρει τον Πανέτο τον Μπρουνές. Είναι πάρα πολύ δυνατός αυτή τη στιγμή ο Golden Toast. Το οποίο έχει βγάλει είναι στο 50%. Πιστεύεις έχουμε ελπίδες. Έχουν ελπίδες σε τι φάντασμα. Αλλά πώς μεταφράζεται αυτό το στόμα. Μ' αρέσει που το θέτεις έτσι. Δεν ξέρω, ρε πράδερ, τι να σου πω. Γενικά στο regular split έχουμε παίξει πολύ καλύτερα από την φάντασμα. Αλλά εντάξει, κρατάω μικρό καλά. Γιατί. Αυτό που έχει κάνει πολύ. Εντάξει, φίλο, και την φάντασμα σηκώσει το προηγούμενο GLA. Κάτι πάει να πει αυτό έτσι. Είναι ότι παίζει πολύ έξυπνα με τον R-Bar. Και είναι πάντα ένα πολύ δυνατό όπλο και μια πολύ μεγάλη πίεση για την ανόρθωση. Παρόλο που η ανόρθωση έχει πίεση. Αυτό κάτι πάει να πει, οπότε δεν ξέρω. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα. Και 2-0 να πάει, πρέπει να είμαστε τσίτα. Γιατί μπορεί να το κάνουν το κάμπα. Απλά ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό το μέτα είναι πολύ κακό για τον Μπάκο. Νιώθω ότι ο Μπάκο δεν μπορεί να κάνει adapt σε αυτό το meta. Δεν παίζει κανένα από τα main picks αυτή τη στιγμή. Δεν παίζει ούτε ένα από τα meta picks ο Μπάκο. Ούτε ένα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό βλέπω. Θα γυρίσει τούμπα. Γιατί μετά, τώρα βασικά σε αυτό το σημείο, ο Βάινα έχει 3 αντικείμενα. Ο μόνος. Το damage θα κάνει πάρα πολύ. Μόλις βγήκε. Οπότε. Κατευθείαν πετάει το δικό του σφυρί για να στείλει μακριά τον Ντάγκλα. Συνεχίζει το WL Gaming να πουσάρει. Ο Golden Toss είναι μια πολύ καλή χρήση του στόχου. Τον έχετε τώρα με ένα διπλό τσάρμ όμω. Ο Παναδίτο θα σταματήσει και τον Άντζη και τον Ντάγκλα. Ο Golden Toss κυνηγά τον Icebreaker για να τον σκοτώσει. Ο iLevy είχε ξεφύγει με πολύ λίγο life μόνο του εκεί. Όμω ο Dominant θα πεθάνει σε 4 άτομα. Δεν μπόρεσε εδώ να πάρει. Δεν αυτή η φιέστα. Δεν μπορούσε να πάρει το trade kill. Κυνηγάει εδώ ο Άντζη τελικά θα το πάρει. Θα σκοτώσει τον Icebreaker και πάλι έχουμε 4 εναντίον 4. Ένα για έναν λοιπόν εδώ τα kills. Ο Ντρόξ ιδέα τον τρέχει, να ξέρετε. Ο Ντρόξ θα με πάρει σήμερα, μάγκε. Θα του δώσω. Θα του βάλω να μυρίσει. Αλάτι. Πριν παίξει. Πώς κάνουν κάποιοι. Το έχετε δει αυτό, δεν ξέρω. Έχουν 4 άτομα stun και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Έχει ακόμα το Shakespeare όμως. Ναι, το έχει. Ίσως αυτό να είναι πολύ σημαντικό για τα επερχόμενα objective όπως είναι αυτό ο Baron, ο οποίος έχει βγει. Κάτσε να το βρω, περίμενα. Θα έχουμε Elder. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο Golden Toast δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το Infinity Edge. Το οποίο όντως θα ενεργοποιήσει πάρα πολύ την Genghis και να κάνει περισσότερο damage, critical. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν έχει το δικό του Stopwatch. Οπότε δεν μπορεί να ξανακάνει το ίδιο λάθος και να πιαστεί. Ένα πολύ καλό flank και τέλειο παντοπλού να είσαι. Έτσι θα το κάνει. Ο Μυρές να φέρει τη μαλακία πριν κάνει τη μαλακία. Θα τον βάλω να μυρίσει αμμόνια salts τώρα και θα γίνει θηρίο. Έχουν σχεδόν όλοι τα δικά τους flash. Μόνο Infernal. Εδώ τι γίνεται τώρα. Στα ίδια gold, απλά 4-3, ok. Πρέπει να κάνει γρήγορα και να πάρει το fight κατευθείαν γιατί έχει πέσει πάρα πολύ low το objective. Ποιος θα το πάρει, ο Μπρούνες, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Καλά, ο Μπρούνες γενικά κάνει το δικό του game, εντάξει. Μπαίνει μέσα ο Icebreaker, ο οποίος δεχτεί το sleep. Ο Golden Toss δεν έχει πιαστεί από κανέναν. Προσπαθεί κάπως να αντιδράσει εδώ η ομάδα του WL Gaming. Ο Golden Toss όμως κάνει καταπληκτική δουλειά. Golden Toss. GG, ok. Δεν λέγει εδώ.
Εντάξει, το πρώτο game με μεγάλο win rate από όλους, δεν ξέρω.